Ανοίγεις την ελληνική τηλεόραση και πέφτεις στον Ευαγγελάτο. Συγγνώμη, αλλά αυτό που είπες το θεωρώ προβολή. Αλλάζεις κανάλι και αντικρίζεις Πορτοσάλτε. Τι είσαι, είσαι ο εισαγγελέας. Είσαι κάτι, εκπροσωπείς κάτι. Είσαι η αριστερά που έρθει και τιμωρεί. Μα πού θα πάει αυτό. Δουλειά δεν έχει. Τι θα κάνουμε εμείς. Τι θα κάνουμε τσουτάκι. Γι' αυτό είσαι εδώ. Για να δείξουμε όλα εκείνα τα πράγματα που τείνουμε να ξεχάσουμε. Με ειδήσεις καλές, θέματα απλά, ανάλαφρα, πιο ρομαντικά και προπαντός αισιόδοξα. Είχε φτερά, θα πέταγα κοντά σου να σου το λέω. Το σ' αγαπώ και να είμαι στην καρδιά σου. Γιατί ο κόσμος μου είσαι εσύ, το Α και το Μέγα. Σωνάκια μου, αυτό που ακούσατε το τραγούδι είναι ένα τραγούδι που περιέχει τα συναισθήματά μου, μιας και είναι η στίχη μου. Αλλά αυτό το τραγούδι προέρχεται από το μέλλον της μουσικής και θα ήθελα να είμαι ειλικρινής απέναντί σας και ξέρω ότι ό,τι υποθεί αυτή τη στιγμή μπορεί να ενοχλήσει κυρίως τις δισκογραφικές εταιρείες και αρκετούς καλλιτέχνες, επώνυμους και ανώνυμους σαν και μένα, που να πω την αλήθεια εγώ δεν συγκαταλέγομαι στους τραγουδιστές. Θα μου πείτε, ναι, δεν τραγουδάς Αντωνάκη μας. Τραγουδάω, Τσονάκη μου, από μικρό παιδί, συνήθως στο μπάνιο. Και κάποια στιγμή αποφάσισα το τραγούδι να το δω και πιο επαγγελματικά, να δω, βρε παιδί μου, αν με αντέχει το σανίδι. Αυτό το σανίδι της πίστας. Και επειδή όταν είμαστε μικρότεροι και γνωρίζουμε ότι έχουμε, ας πούμε, μια σχετικά καλή φωνή, όχι ιδιαίτερων αξιώσεων, δηλαδή τραγουδάς καλά, αντιλαμβάνεσαι κάποια πράγματα, αλλά στο ρυθμό το να πιάσεις τις νότες είναι πολύ δύσκολο να συμβεί αυτό. Και γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί πριν καταλήξουμε στο ζητούμενο, θα ήθελα να σας περιγράψω λίγο κάποιες καταστάσεις για το πώς εγώ ξεκίνησα να γράφω τραγούδια και στην πορεία να τα ερμηνεύω. Όταν ήμουν μικρός, ξεκίνησε κάποια στιγμή στο δημοτικό σχολείο, όταν έφαγα μια χαστούκα από ένα δάσκαλο, κάθισα λοιπόν και έγραψα στο τελευταίο φύλλο του τετραδίου, εκείνα τα μπλε τα τετράδια, δεν ξέρω αν τα είχατε κι εσείς, αλλά εκεί λοιπόν στο τελευταίο φύλλο του τετραδίου έγραψα κάποιους στίχους που στην πραγματικότητα ήταν σατιρικοί με άκρος καυστικό σκεπτικό για το χαστούκι που έφαγα από το δάσκαλο εγώ. Όλα ήταν μια χαρά. Μάλιστα, έφτιαξα και την μουσική και το τραγουδούσαμε με όλα τα παιδιά στο σχολείο. Δυστυχώς για μένα, αυτό το τραγουδάκι έγινε επιτυχία σε όλο το σχολείο και κάποια στιγμή έφτασε και στα αυτιά του δασκάλου που είχε ρίξει τη χαστούκα. Τα ήθελε ο ποπός μου. Οπότε έμαθε και ότι τους στίχους τους έγραφα σε ένα μπλε τετράδιο, τους είδε, δεν τους εκτίμησε καθόλου και μου έχωσε και ακόμα μια χαστούκα. Δυστυχώς εγώ γυρίσα από εδώ αριστερό, γιατί πουνούσε ακόμα το δεξί μου μάγουλο και μου την έχωσε από το δεξί. Στην πορεία κάθε φορά, ανάλογα το τι περνούσα, καθόμουν και έγραφα τραγούδια και τα μελοποιούσα, ψάχνοντας να βρω εκείνες τις μουσικές για να τα αναδείξουν. Ώσπου ήρθε και η στιγμή
να την δω και ως τραγουδιστής στα Τρίκαλ, στη γενέτειρα πόλη που αγαπώ και με αγαπάει ο κόσμος των Τρικάλων, και μου έκανε πρόταση ένας μουσικοσυνθέτης, και μάλιστα ήταν πολύ καλός στη μουσική και ήξερε από αυτά, και μου είπε θα κάνουμε μαθήματα μαζί και με μία άλλη κοπέλα που κάνει τα μαθήματα, γιατί πρόκειται να πάει σε ένα talent show από αυτά του τραγουδιού. Εγώ δεν ενδιαφερόμουν να πάω προς τα εκεί, γιατί ήξερα ότι αν θα πας εκεί σε θεωρούν κρέας, και ως μηχανή του κυμά η τηλεόραση θέλει κρεατάκι φρέσκο κάθε φορά για να δίνει στο κοινό της. Οπότε έκανα μαθήματα, εμφανιζόμουν τότε στην τηλεόραση, αν δεν κάνω λάθος στο Astra TV πρέπει να ήμουν, ή στο TRT της Κεντρικής Ελλάδας, και κάναμε μαθήματα ώσπου είπε ο συγκεκριμένος δάσκαλος που είχε την ορχήστρα του και εμφανιζόταν στο Τζάκι, στον παλαιό πύργο στα Τρίκαλα, όσοι με βλέπετε από τα Τρίκαλα ξέρετε, και είπε θα φέρω δύο παιδιά για να κάνουν τον ντεμπούντο τους, που σημαίνει την πρώτη τους εμφάνιση, βρε παιδί μου, τζάμπα, δοκιμαστικά. Πήγα κι εγώ, είχε βγει το ρεπερτόριο το δικό μου, είχε βγει και της κοπέλας, εγώ είχα, βρε παιδί μου, ένα ρεπερτόριο όχι λαϊκό, γιατί δεν τρελαινόμουν για το λαϊκό τραγούδι τόσο πολύ, πιο ανάλαφρο, κάτι σε Χατζηγιάννη, αρκετά τραγούδια από το Χατζηγιάννη, ειδικά αυτό. Και θα χαθώ από κοντά σου, θα χαθώ, καπνός θα γίνω χώμα, χώμα και νερό, και θα νυθώ όλο τον κόσμο, και τα λοιπά. Ήταν από τα αγαπημένα μου. Κάναμε την εμφάνισή μας εκεί και είχε πολύ κόσμο, διότι ήμουν και ιδιαίτερα γνωστός στα Τρίκαλα, ασχολούμουν με ραδιόφωνο, τηλεόραση, εφημερίδες, περιοδικά, μπλα μπλα, και κοινωνικός σαν άνθρωπος, και είχε γεμίσει το μαγαζί, και μετά το πέμπτο τραγούδι που είχα πει εγώ άρχισα να σκυλοβαριέμαι. Δηλαδή έβλεπα τον κόσμο που χλαπάκιαζε την μπριζόλα, την πατάτα, τη λεμονάδα του φούρνου, και ενώ η συναδέλφισά μου δηλαδή που ήταν μαζί μου χαιρόταν πάρα πολύ, αισθανόταν υπέροχα, εγώ άρχισα να βαριέμαι, και αφού άρχισα να βαριέμαι μέσα στο τραγούδι το διέκοπτα και έκανα αυτό που λένε οι ξένοι stand up comedy, δηλαδή προσέθετα κομικά στοιχεία με πρόζα, τραγουδούσα, σταματούσα, χόρευα και έκανα και τούμπες στον αέρα, μιας και σχολούμουν και με την ενόργανη γυμναστική. Μπράβο! Τι ήταν αυτό? Τι ήταν αυτό? Μπορώ να το κάνω κι εγώ αυτό. Τι ήταν αυτό, Αντώνη? Αντώνη, πάρε το μικρόφωνο, πάρε το μικρόφωνο εδώ πέρα, Αντώνη. Μπορώ να το κάνω κι εγώ αυτό. Να το κάνω. Θα δοκιμάσεις. Μπορώ να το κάνω και εγώ, κύριε. Και θα δοκιμάσεις να το κάνεις. Θέλω να πω και εγώ ότι το σώμα μου το γυμνάζω στο Παϊδακοπολείο ο Μίτσος. Κάνω προκυλιακούς μυς. Μιλάμε τραγουδιστής ζογκλέρ. Όλο το μαγαζί, δηλαδή αυτό το μπριζολάδικο νυχτερινό κέντρο εκεί το Τζάκι, δεν ξέρω αν υπάρχει, αλλά αν υπάρχει θέλω να στείλω την αγάπη μου. Έχω και φωτογραφία να σας παραθέσω από εκείνη μου την εμφάνιση. Πολύ ωραία. Το έχω ακόμα το πουκάμισο, να φανταστείτε, κρατήσει από αυτή την εμφάνιση. Και ο κόσμος χειροκροτούσε, τον διασκέδαζα, κατέβαινα και στα τραπέζια, όχι να κάνω κονσομασιόν, αλλά βρε παιδί μου να πειράξει τον κόσμο, και συμμετείχε και ο κόσμος. Και στο τέλος, αφού τελείωσε η βραδιά, είπαμε τα δυσκολίες, δηλαδή 10-15 τραγούδια, δεν θυμάμαι, πω, το βρήκα πολύ κουραστικό και δεν τέριαζε καθόλου στην ψυχοσύνθεσή μου και δεν με ενδιέφερε καθόλου δηλαδή μετά από αυτό να γίνω τραγουδιστής. Οπότε με προσέγγισε ο επιχειρηματίας και ήθελα να ακούσω τη γνώμη του, και μου είπε ότι εσύ το άλλο Σάββατο θα είσαι εδώ.
Δεν είπε το ίδιο και για την κοπέλα όμως, που η κοπέλα τραγουδούσε καλύτερα από μένα. Αλλά εγώ, τσονάκια μου, έκανα και όλο αυτό το σοου που, ξέρετε, άρεσε στον κόσμο. Κάτι μεταξύ Βλάση Μπονάτσου, Γιώργου Μαρίνου, και χάρηκα πάρα πολύ για την πρόταση. Χάρηκε και ο δασκαλός μου, μου είπε: «Άντε, Αντωνάκη, θα σε έχω στην ορχήστρα μου μαζί μου, να συμμετέχεις κι εσύ». Και μάλιστα μου είπε ότι θα μου δίνει και καλά χρήματα. Για την εποχή ήταν πάρα πολύ καλά για ένα παιδί, δηλαδή νεαρής ηλικίας τότε, δεν ήμουν τα και τώρα, που μου πέσε όλο το τριχωτό από την κεφαλή. Μου είπε: «Θα σου δίνω αυτά τα λεφτά, να δώσουμε τα χέρια να συμφωνήσουμε». Έδωσα το χέρι, αλλά είπα ότι, ξέρετε, δεν θα έρθω εγώ άλλη φορά. Δεν το μπορώ εγώ αυτό. Δεν μ' αρέσει να τραγουδάω. Βαριέμαι. Εμένα μ' αρέσει να λέω ένα τραγούδι και αντεγιά. Και κάπως έτσι ξεκίνησε, βρε παιδί μου, η ενασχόλησή μου με την μουσική. Σε οτιδήποτε συνέβαινε, έγραφα στίχους και έφτιαχνα τη μουσική. Είτε όταν βρισκόμουν στην Αμερική, πάνω στα καράβια, στον Ατλαντικό ωκεανό, είτε ήμουν στο στρατό, είτε περνούσα κάποιες συναισθηματικές καταστάσεις που ήταν δυσβάσταχτες για την ψυχολογία μου, και ακόμα και σε στιγμές που ήταν πολύ, μα πάρα πολύ λυπηρές, έπαιρνα χαρτί και στυλό ή ένα μολυβάκι και έγραφα αυτό που αισθανόμουν εγώ ως Αντώνης Κούκεν. Και τότε αποφάσισα κάποια μου τραγούδια να τα ερμηνεύω ανά ωραία διαστήματα και να τα δίνω στον κόσμο. Ή, για την ακρίβεια, πριν από αυτό έδωσα τους στίχους μου σε κάποιους ανθρώπους γνωστούς για να δω αν θα μπορέσω να ζήσω από αυτό. Πιστέψτε με, μου έδωσαν 5 δεκάρες, μπήκαν οι στίχοι μου σε γνωστά τραγούδια, αλλά δεσμεύτηκα με υπογραφή ότι δεν θα υποθεί ποτέ, από τη στιγμή που πήρα 20-30 ευρώ εγώ, ότι τα έγραψα εγώ. Διότι έπρεπε να υπάρχει άλλος να φανεί ότι έγραψε το τραγούδι το γνωστό. Και κάπως έτσι τότε δεν με είχε ενοχλήσει αυτό. Στην πορεία είπα: «Δεν θα το ξανακάνω», αλλά όταν πεινάς και έχεις ανάγκη και είσαι άνεργος, μάθε τέχνη και άστηνε, έλεγε ο πατέρας μου, και αν πεινάσεις πιάστηνε, και ας μη σου δίνουν αυτά που αξίζεις, γιατί σε ανάγκη βρίσκεσαι. Στην πορεία, η στίχη και η μουσική έπρεπε, θεωρούσα, να δοθεί σε κάποιους καλλιτέχνες που θα προσέγγιζα εγώ. Όταν λοιπόν άκουγα κάποιο καλλιτέχνη που μου άρεσε πολύ, ήθελα να του δώσω τους στίχους και τη μουσική μου. Και άκουσα ένα καλλιτέχνη που δεν είχε όμως τις πλάτες και γενικά όλα αυτά που απαιτούνται για να γίνεις ανερχόμενος και γνωστός, και μόλις άκουσα τη φωνή του, του είπα: «Ξέρεις, θα ήθελες να πεις ένα μου τραγούδι?» Και μου είπε: «Να το ακούσω, να ακούσω για τη μουσική». Μόλις άκουσε τους στίχους και τη μουσική, ξετρελάθηκε πολύ. Και κάπως έτσι μπήκε το νερό στα βλάκι. Και το πρώτο μου τραγούδι, το «Φίλησέ με», το τραγούδισε ο Γιώργη. Άνοιξε τα χέρια σου και πες πως μ' αγαπάς. Πάρε την αγάπη μου και πίσω μη κοιτάς. Φύλα με στο στόμα δίχως άλλη αναπνοή,
είσαι η ζωή μου, όλα τα θέλω μου είσαι εσύ. Όλα τα θέλω μου είσαι εσύ. Φίλησέ με το καλύτερο, το πρώτο σου φιλί. Αυτό που μου δίνες και μου φεύγει η ψυχή. Φίλησέ με, θέλω να νιώσω την αγάπη στο κορμί. Να μ' αγκαλιάσεις σαν μια υπόσχεση για πάντα μαζί. Κλείσε με στα μάτια σου η κάθε μας στιγμή και φύγε, δε με νοιάζει, εγώ θα είμαι εκεί σαν μήνυμα που χάθηκε σε κάποιο κινητό που έγραφε σε σκέφτομαι. Μου λείπεις, αγαπώ. Μου λείπεις, αγαπώ. Φίλησέ με το καλύτερο, το πρώτο σου φιλί. Αυτό που μου δίνες και μου φεύγει η ψυχή. Φίλησέ με, θέλω να νιώσω την αγάπη στο κορμί. Να μ' αγκαλιάσεις σαν μια υπόσχεση για πάντα μαζί. Φίλησέ με το καλύτερο, το πρώτο σου φιλί. Αυτό που μου δίνες και μου φεύγει η ψυχή. Φίλησέ με, θέλω να νιώσω την αγάπη στο κορμί. Να μ' αγκαλιάσεις σαν μια υπόσχεση για πάντα μαζί. Πήγε να κάνει ένα ξεκίνημα, δεν τα κατάφερε, τώρα δεν ξέρω που βρίσκεται, αν βρίσκεται στην πατρίδα του, αλλά στην πατρίδα του είναι ιδιαίτερα γνωστός και μάλιστα και αυτό το τραγούδι διαφημίστηκε τότε στην Γεωργία, διότι η καταγωγή του ήταν από τη Γεωργία, πολύ. Και χάρηκα κι εγώ, δεν συνεχίστηκε αυτή η συνεργασία, χαθήκαμε, αλλά το τραγούδι το έχει ερμηνεύσει μοναδικά. Δεν μου πέρασε από το μυαλό για να το πω εγώ. Στην πορεία προσέγγισα μια μεγάλη τραγουδίστρια του λαϊκού τραγουδιού και της είπα έχω κάποιους στίχους και μουσική να σου τους δώσω αφιλοκερδός, γιατί μ' αρέσει η φωνή σου, σε εκτιμώ, εκτιμώ την καριέρα σου, να τους πάρεις. Άκουσε τους στίχους, άκουσε τη μουσική και μου είπε μια χαρά, τέλειος τους βρίσκω τους στίχους, τέλεια τη μουσική, αλλά ναι, θα πληρώσει, μου λέει, εσύ την παραγωγή. Θα πληρώσω εγώ την παραγωγή που σου δίνω στίχους και μουσική. Τζάμπα. Αυτό λέω. Συγγνώμη, κυρία μου, αλλά δεν θα γίνει ποτέ. Διότι όταν κάποιος σου προσφέρει κάτι καλό, εσύ πρέπει να σκέφτεσαι πως σου έχει δώσει κάτι που αξίζει ανταμοιβής από την πλευρά σου με το να το φτιάξεις, βρε παιδί μου,
εσύ με όλα τα υπόλοιπα που έχεις και την οικονομική άνεση. Μετά από αυτό προσέγγισα για ένα άλλο μου τραγούδι δημοτικό μια άλλη κυρία του δημοτικού τραγουδιού. Της άρεσε πολύ, ξετρελάθηκε, αλλά έκανε το λάθος όταν μιλούσαμε και της έλεγα για το τραγούδι και όλα αυτά να με έχει ανοιχτή ακρόαση και να μην με ενημερώσει ότι εκείνη τη στιγμή με ακούνε και άλλοι παρατρεχάμενοι και εγώ αισθανόμουν ότι είχαμε μια προσωπική συνομιλία και ξέρετε όταν τηλεφωνεί σε κάποιον, δηλαδή μου τηλεφωνεί με ένα κάποιος, δεν γίνεται να έχω ανοιχτή ακρόαση και να ακούνε όλοι οι συνεργάτες χωρίς να πω στον άνθρωπο που μου τηλεφωνεί ότι μου επιτρέπεις να βγάλω την προσωπική μας συνομιλία που υπάρχει νόμος που διασφαλίζει αυτή τη συνομιλία και ονομάζονται προσωπικά δεδομένα και μετά να εκθέσω την συνομιλία μας ώστε να ακούνε και άλλοι. Αυτό εμένα με ενόχλησε πολύ, δεν το κατάλαβε αυτή η τραγουδίστρια γιατί προσευλήθη και της είπα απλά ότι τελικά δεν με ενδιαφέρει να συνεργαστώ με κάποιον άνθρωπο που εκθέτει κατά τέτοιον τρόπο που δεν υπάρχει ειλικρίνεια εξ αρχής. Οπότε στην πορεία λέω ας το καλύτερα να μην συμβεί και μην εμπλακώ. Τότε άρχισα να προσεγγίζω διάφορους μάνατζερ, διάφορους ενδυματολόγους από πολύ γνωστούς καλλιτέχνες μεγάλους και λέω δεν πάω να δώσω και ένα τραγούδι βρε παιδί μου στην ανατιβήση. Και προσέγγισα κάποιον που ήταν πολύ κοντά της και κατά πάσα πιθανότητα πολλά πράγματα που κάνουν αυτοί οι μεγάλοι καλλιτέχνες δεν γνωρίζουν, είναι εν αγνία τους και μου είπε αυτός ότι για να σε φέρω σε επαφή λέει με την Άννα τη Βύση για να της πεις ό,τι θέλεις να της πεις για το τραγούδι και τους στίχους μπλα 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 πρέπει να μου δώσεις γύρω στα 250 με 300 ευρώ. Λέω 250 με 300 ευρώ δεν τα έχω εγώ και αν είναι να δώσω 250-300 ευρώ για να δώσω το τραγούδι και τη μουσική μου τζάμπα άστο καλύτερα. Θα το κρατήσω για τον εαυτό μου. Θα βρω τρόπο να το κάνω εγώ. Και εδώ θα ξεχωρίσω μια μεγάλη καλλιτέχνητα που την εκτιμώ βαθύτατα τόσο για τη φωνή της, τόσο για την καριέρα της, αλλά κυρίως για την ανθρωπιά της. Και αναφέρομαι στην Κατερίνα τη Στανίση. Θέλω να δώσω λοιπόν ένα τραγούδι στην Κατερίνα Στανίση, γιατί νεράκι το είχα να τραγουδήσει ένα τραγούδι μου η Κατερίνα Στανίση. Βρε παιδί μου κόλλημα. Ναι, την αγαπώ αυτή την γυναίκα, την εκτιμώ και τη θαυμάζω. Και μου αρέσει πολύ αυτό το σπάσιμο και ο πόνος και αυτή η βραχνάδα στη φωνή της. Με συναρπάζει. Οπότε πήρα το τηλέφωνό της από κάποιο μεγάλο μουσικοσυνθέτη και της τηλεφώνησα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τσονάκια μου τι καλές εντυπώσεις αποκόμισα. Εξαιρετικές. Της είπα θα της στείλω το τραγούδι μου, της είπα για τους στίχους, μιλήσαμε, ξαναμιλήσαμε, επικοινώνησα εγώ πάλι μαζί της, αλλά υπήρχε ένα πρόβλημα. Όταν ένας μεγάλος καλλιτέχνης έχει συμβόλαιο με κάποια δισκογραφική εταιρεία, η δισκογραφική εταιρεία έχει μια δική της αυλή και δεν θέλει την οποιαδήποτε κρούση από ανερχόμενους στιχουργούς, μουσικής δημιουργούς γενικότερα και έχουν εγκλωβισμένο τον καλλιτέχνη μέσα σε αυτή την αυλή για να τραγουδάει ό,τι μπούρδα μπορείτε να φανταστείτε. Δεν αναφέρομαι στην Κατερίνα Στανίση στην προκειμένη περίπτωση, αλλά λέω πώς λειτουργεί αυτό. Και ακούσε παραμουσάρτη να αναδύσει, να έχει κολλήσει σε ένα καρβέλα ή μια βανδύ να έχει κολλήσει σε ένα φίβο και να τραγουδάνε τραγούδια που πραγματικά είναι ή η Παπαρίζου. Κάνω update είναι το τελευταίο της τραγούδι ή η Δύση επιπλέον, κάτι τέτοια. Δηλαδή τραγουδάκια, κυριολεκτικά τσιχλοτράγουδα. Τα μασάς, μόλις φύγει η γλύκα τους, τα φτύνεις και τα ξεχνάς. Ενώ εκεί έξω υπάρχουν δημιουργοί, σαν και εμένα και καλύτεροι, που χωρίς να απαιτούν δεκάρα τσεκιστή, είναι πρόθυμοι να δώσουν τα τραγούδια τους, δηλαδή στίχη και μουσική, για να τα ερμηνεύσουν καλλιτέχνες με άλλα ερεθίσματα. Γιατί εγώ έχω άλλα ερεθίσματα. Έχω εξίσου άλλα συναισθήματα για να με προσεγγίσει ο καλλιτέχνης.
Οπότε δεν ευδοκίμησε και με τους μεγάλους καλλιτέχνες, εκτός από την Κατερίνα Στανίση, που μάλιστα μου ευχήθηκε. Ο Αντώνης Κούκεν μου λέει, θέλω να σου ευχηθώ που είσαι και επειδή είσαι καλός μάγειρας, να σου ευχηθώ καλά μαγειρέματα και συνέχισε να δημιουργείς εκτός από την κουζίνα και στη μουσική και όπου αλλού γουστάρεις εσύ, γιατί το κάνεις περίφημα. Αλλά εγώ δεν μπορώ να αποτινάξω τη δέσμευση που έχω με την εκάστοτε δισκογραφική εταιρεία. Φεύγοντας από εκεί, μετά έψαχνα να βρω ένα μουσικοσυνθέτη ενορχιστρωτή, διότι λέω τα τραγούδια μου και τη μουσική μου θα τα ερμηνεύω εγώ και έπρεπε να τον βρω. Προσέγγισα πολλούς και για καλή μου τύχη έκανα την κρούση σε έναν από τους μεγαλύτερους ενορχιστρωτές, δημιουργούς, το μαέστρο μου, τον κύριο Τόλι Κετσελίδη. Τον αγαπώ, δεν ήθελε να με πετσοκόψει, αντιλαμβανόταν το άγχος μου, αντιλαμβανόταν την αγάπη για τη μουσική και χάρη σε αυτόν αρχίσαμε να κάνουμε τα τραγούδια μας. Όμως υπήρχε ένα θέμα, γιατί για να βγάλεις ένα τραγούδι είναι μια δαπανηρή αγαπημένη συνήθεια. Έπρεπε όλη τη χρονιά να κάνω οικονομίες. Δηλαδή, κάθε φορά που πήγαινα να πάρω μια τυρόπιτα ή να πιω ένα χυμό, δεν έπινα, δεν έτρωγα την τυρόπιτα. Κρατούσα λοιπόν αυτό που ήταν να δώσω εκεί για να τα ρίξω σε ένα κουμπαρά για να φτιάξω τα τραγούδια μου. Και κάπως έτσι έφτιαξα τα τραγούδια όσα έχω φτιάξει. Στο τελευταίο τραγούδι που ήθελα να βγάλω, αντιμετωπίσαμε δυσκολίες και με τον μπουζουξί, και κάποια στιγμή ήθελα και ένα κλαριτζί εγώ, αλλά ξέφευγε πολύ. Δηλαδή, αν είναι και καλός ο κλαριτζής, σου ζητάει 500 ευρώ απλά να σου ρίξει, βρε παιδί μου, μια γέφυρα με κλαρίνο. Έτσι, κάπως έτσι λένε οι μουσικοί πάνω σε ένα σημείο που δεν υπάρχει φωνή να ερμηνεύει το στίχο και βάζεις εκεί. Και 500 ευρώ. Ο κλαριτζής επίσης ακριβώς. Και αν θέλεις πιο μεγάλο όνομα και πιο φημισμένο που εμφανίζεται και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχει εμφανιστεί στην τηλεόραση, θέλεις διχίλιαρο μόνο για να σου παίξει ο άλλος το μπουζούκι. Οπότε είχα πηδήσει, είχα στεναχωρηθεί. Έχουμε βγάλει όμως ήδη με τον κύριο Τόλι Κετσελίδη, το μαέστρο μας, ένα καταπληκτικό τραγούδι στο στούντιο, όλα με φυσικό τρόπο, και θα σταθώ σε αυτό. Στο όλα με φυσικό τρόπο. Πλέον, εν έτη 2024, εγώ ως Αντώνης Κούκεν μπορώ τους στίχους και τη μουσική μου και τη φωνή μου ενίοτε να την ακούω με λιγότερα λεφτά, επενδύοντας στην τεχνητή νοημοσύνη, τσονάκια μου. Διότι η τεχνητή νοημοσύνη βοήθησε στο να γίνει και το τραγούδι που ακούσατε από κάποιον άλλον με έναν άλλο τρόπο, που σημαίνει ότι η στίχη μου είναι δική μου, τη μουσική είναι δική μου, μπορώ να την φτιάχνω όμως τη μουσική πλέον μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή και μέσω προγραμμάτων τεχνητής νοημοσύνης, όπως επίσης μπορώ τη φωνή μου να την δίνω στην τεχνητή νοημοσύνη και να την διαμορφώνει ανάλογα. Τι σημαίνει ανάλογα?
Εκεί δηλαδή που ζητούσα να μου βάλουν ένα auto-tune, βρε παιδί μου, ήταν λίγο δύσκολο, γιατί ορισμένοι που ανήκουν στην παλιά σχολή δεν το χρησιμοποιούν και θέλουν να ακούγεται η φυσική σου φωνή, που σημαίνει ο Αντώνης Κούκκινας, σας τραγούδησα πριν, ότι έτσι πρέπει να ακουστεί, και υπάρχουν και οι σύγχρονοι ενορχιστρωτές και δημιουργοί που τα πειράζουν σχεδόν όλα. Κάπως έτσι κάνουν, λέω βρε παιδί μου, δεν έχω βάσιμες πληροφορίες και αποδείξεις για να πω ο τάδε καλλιτέχνης από την τάδε εταιρεία, αλλά φαντάζομαι κάπως έτσι τραγουδάνει πολύ καλλιτέχνης. Όταν πας να τους ακούσεις στο ζωντανό, δεν ακούγονται, πιστέψτε με καθόλου, και απορείς πώς έγιναν αυτοί οι τραγουδιστές ή πώς όλοι, βρε παιδί μου, οι μεγάλοι καλλιτέχνες που έχουν παιδιά προσπαθούν να τα κάνουν τραγουδιστές και τραγουδίστριες. Και ενώ δεν το έχουν, δεν τραγουδάνε καλά. Ή αν τραγουδάνε, τραγουδάνε όπως σας είπα, όπως τραγουδούσα εγώ αρχικά. Για τον μπάνιο τους. Όλοι εκεί είμαστε καλοί τραγουδιστές. Αλλά εγώ λοιπόν τώρα δεν χρειάζεται να απευθυνθώ στην Έλληνα Παπαρίζου για να της δώσω το δικό μου το τραγούδι το καλό, με τους στίχους τους πιασιάρικους, με τη μουσική την εκπληκτική, και απαιτούσα ή για την ακρίβεια ζητούσα μόνο τη φωνή της και την ερμηνεία της. Τώρα δίνω τους στίχους μου, αν θέλω μου τη φτιάχνει τη μουσική και η τεχνητή νοημοσύνη, και μου δίνει η τεχνητή νοημοσύνη τον τραγουδιστή που θα πει με τον καταλληλότερο και τον πιο ωραίο τρόπο το δικό μου τραγούδι. Δηλαδή τους στίχους μου, τα συναισθήματά μου θα τα εκφράσει με τρόπο που δεν πιστεύεις. Το ακούς τσονάκια μου και δεν πιστεύεις. Λες ότι είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Δεν μπορείς να ξεχωρίσεις ότι μια μηχανή μιμείται, όχι στην προκειμένη δεν μιμείται, δημιουργεί και κάνει την ανασύσταση μιας φωνής πάνω στα συναισθήματα που προκύπτουν από τους στίχους που εγώ δίνω. Γι' αυτό λοιπόν, από εδώ και στο εξής, θα έχω να σας παρουσιάσω πολλά δικά μου τραγούδια με στίχους, μουσική και πολλές φορές τη δική μου φωνή, αλλά όταν υπάρχουν μόνο οι στίχοι μου ή η μουσική μου ή μόνο η φωνή μου και τα υπόλοιπα είναι από την τεχνητή νοημοσύνη, θα υπάρχει δίπλα ένα σηματάκι που θα γράφει AI, που σημαίνει μια δημιουργία υποβοηθούμενη και από την τεχνητή νοημοσύνη. Και κάπως έτσι, αυτό είναι το μουσικό μέλλον που πλέον ανοίγεται μπροστά μας, όπου στα ραδιόφωνα, αν θυμόσαστε καλά, ουδέποτε αναφερόταν ο στιχουργός ή σχολιαζόταν για τους πανέμορφους στίχους που είναι στην πραγματικότητα ο κορμός του τραγουδιού. Παίζει ρόλο και ο καλλιτέχνης, αλλά τώρα έρχεται στο προσκήνιο αυτός που γράφει τους στίχους. Και η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μου δώσει ένα τραγούδι καταπληκτικό, γι' αυτό ήθελα να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Και κάθε φορά που βλέπετε κάποιο μου τραγούδι, κάποιο βίντεο κλιπ ή οτιδήποτε έχει βάλει έστω και ένα μικρό λιθαράκι η τεχνητή νοημοσύνη, θα υπάρχει το σηματάκι που σας είπα. Και όλα αυτά τα είπα τσονάκια μου γιατί γνωρίζω καλά ότι τόσα χρόνια έχουμε δημιουργήσει μια σχέση ειλικρίνειας, εμπιστοσύνης, αγάπης και πάνω απ' όλα πολυμορφικής δημιουργικότητας. Διότι μπορεί να ξεκίνησα ως μαγειράκος, αλλά από την αρχή έδινα τροφή για σκέψη και προπαντός έβγαζα την ψυχή μου, τα συναισθήματά μου, και ερχόμουν εκεί ακριβώς δίπλα σας με τον καλύτερο τρόπο, με τα μουσικής. Φιλί, Ρουφιτό, στη Μούρη, και αν η αγάπη είχε φτερά θα πέταγα κοντά σας. Αλλά
όλα είναι εφικτά στο μέλλον. Διότι η τεχνητή νοημοσύνη κάνει θαύματα. Φιλί ρωφητό στη Μούρη. Αν η αγάπη είχε φτερά, θα πέταγα κοντά σου να σου το λέω, το σ' αγαπώ και να είμαι στην καρδιά σου. Γιατί ο κόσμος μου είσαι εσύ, το άφα και το μέγα. Γιατί ο κόσμος μου είσαι εσύ, Ανατολή και Δύση. Και όπου κοιτάξω και σε δω, μου φεύγει κάθε θλίψη. Αν ουρανός ήταν αγκαλιά, θα θέλα να σε κλείσω, να σε γεμίσω με φιλιά, χαρές να σε στολίσω. Γιατί ο κόσμος μου είσαι εσύ, το άλφα και το μέγα. Γιατί ο κόσμος μου είσαι εσύ, Ανατολή και Δύση. Και όπου κοιτάξω και σε δω, μου φεύγει κάθε θλίψη.